Έχουμε συμπληρώσει 4 λεπτά στο παιχνίδι. Άρης Ολυμπιακός. 0-0 ο Καραπιάλης. Ο Γιουσκόβιακ, καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του αγώνα. Η πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια των Ερυθρολεύκων από το φάουλ του Βασίλη Καραπιάλη. Κοιτάξτε, η μπάλα θα φτάσει στο κεφάλι του Πολωνού, αλλά η κεφαλιά του δεν θα είναι όσο θα ήθελε καλή. Έτσι λοιπόν η μπάλα πέρασε out. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πασχαλής με μία την μπάλα για τον Ίβιτς. Φεύγει αυτός και έχουμε. Α, τελευταίος παίκτης ήταν εκεί ο στόπερ του Άρη. Γλιτώνει όμως με μια κίτρινη κάρτα ο Κολτσίδας. Εδώ οι διαμαρτυρίες των παίκτων του Ολυμπιακού. Έχω την εντύπωση ότι έχουν δίκιο. Τελευταίος παίκτης ο Κολτσίδας τράβηξε από τη φανέλα, μάλιστα από πίσω, ρίχνοντας στο έδαφος τον Ήλια Ίβιτς. Ο Μιντιούρης περιορίστηκε να του δείξει μια κίτρινη κάρτα. Σκαρτάδος. Με νερό, με νερό. Σκαρτάδος πήγε να βγάλει μια παλιά για τον Πασχαλή, έκοψε όμως ο Κοφίδης. Έχουμε ένα φάουλ τελικά, αφού έγιναν κανένα δυο πιο πριν. Έδωσε το τρίτο ο Μιντιούρης, ο Άρης πάντως με αυτά και με αυτά βρίσκεται στην αντεπίθεση με τον Νίκο Τσιαντάκη να κόβεται από τον Αμανατίδη. Κοφίδης τώρα για τον Λεκμπέλο. Μητσόπουλος. Για τον Μιλόγεβιτς, ωραία η αναλλαγή της μπάλας με τον Βραζιλιάνο, τον Ιβάν. Ο Μιλόγεβιτς μέσα στην περιοχή μπερδεύεται. Του τζιάρις τελικά, το σουτ, ο Μιλόγεβιτς. Ο Ιβάν. Θα ξεφύγει ο Βραζιλιάνος από εκεί, κάνει και τη σέντρα. Μέσα στην περιοχή ο Τσιαντάκης, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει και το σουτ, ο Ράντος αποκρούει. Καλή φάση, καλύτερη για τον Άρη από το ξεκίνημα του αγώνα. Στο 17ο λεπτό. Μαρινάκης. Οι φιλαθλοί του Άρη που παίρνουν τα πάνω τους στην εξέδρα, βλέποντας την καλή για την ομάδα τους ευκαιρία. Ο Ίβιτς ανακόπτεται μη φάουλ από τον Κολτσίδα. Χατζήρης. Το πλάγιο είναι, όπως λέει και ο Πομπής Γραμμών και ο Μιντιούρης, για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τον Μινά Χατζήδη, που και αυτός μεσοβδόμαδα αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμού. Αλλά τα ξεπέρασε και σήμερα είναι και πάλι στην δεκάδα των Ερυθρολεύκων. Τσιαντάκης έκανε το κοντρόλ αφού η μπάλα είχε περάσει την γραμμή. Από τα χέρια του Χατζίδη στα πόδια του Πασχαλή και τώρα Ήλια Ίβιτς. Άλλο ένα φάουλ από τον Κολτσίδα. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά στο γήπεδο Χαριλάου, Άρης Ολυμπιακός, 0-0. Ο Γιουσκόβιακ μέσα στην περιοχή ο Νταμπίζας, η ευκαιρία χάνεται από το πόδι του Στρατιλάτη που σώζει τον Άρη. Στη φάση αυτή άλλη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό μετά την κεφαλιά του Αντρέη Γιουσκόβιακ. Εδώ, oh! Ο Καρκαμάνης ιδιαίτερα εκνευρισμένος, έπιασε από το λαιμό τον Ιβάν. Καραπιάλης στο μεταξύ. Είδατε νωρίτερα τον Χρήστο Καρκαμάνη, ιδιαίτερα εκνευρισμένο, να, ενώ ξαναβλέπετε την ευκαιρία του Ολυμπιακού μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Γιουσκόβιακ θα φτάσει μπάλα στον Ταμπίζα, αλλά λίγο πριν αυτό σουτάρει ο Στρατιλάτης έσωσε. Ο Μητσόπουλος φάουλ στον Ίβιτς, ο Φυρός για να γλιτώσει τον Κολτσίδα από μια δεύτερη κίτρινη κάρτα, βάζει πάνω του τον Μητσόπουλο, βάζει πάνω στο σέρβο τον Μητσόπουλο. Αλλά αυτός με το καλημέρα, με το πρώτο μαρκάρισμα που κάνει στο σέρβο, δέχεται κίτρινη κάρτα. Δεν έχει νόημα προσπάθεια του Ίβιτς, γιατί ο Μιντιούρης δεν έχει δώσει ακόμα σινιάλο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν τρεις κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής. Τις έχουν δει ο Μητσόπουλος, ο Κολτσίδας και ο Στρατιλάτης για την ομάδα του Άρη. Από τον Καραπιάλη η παλιά προς τον Πασχαλή. Ήταν και σε θέση offside ο Πέτρος Πασχαλής. Στρατιλάτης. Τσιάρης. Σκαρτάδος έκοψε. Έχουμε φάουλ ή κόρνερ. Φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Μιντιούρης είδε φάουλ στο μαρκάρισμα του Σκαρτάδου. Κοιτάξτε τη φάση ξανά εδώ. Αυτό είδε φάουλ και το σφύριξε. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ υπέρ της ομάδας του Άρη από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Γιώργου Σκαρτάδου πάνω στον Φάνη του Τζιάρη.
Ο Βασίλης Καρακιάλης ήταν στους δέκτες σας. Σε μια συζήτηση εκβαθέων, φαντάζομαι, με τον Μιτιούρη. Και ο Ιβάν στο φάουλ αυτό που η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κερδίσει. Ευκαιρία μεγάλη που χάνεται από την κεφαλιά. Αν δεν κάνω λάθος, την έκανε ο Κολτσίδας ή ο Μητσόπουλος. Από την κεφαλιά του Μιλόγεβιτς τελικά. Ο Ράντος βγήκε χωρίς να πιάσει μπάλα. Ο Μιλόγεβιτς έπεσε πάνω στην φάση πιο γρήγορα από όλους. Κοιτάξτε, ξανά η φάση. Ο Σέρβος μπροστά από τον Αμανατίδη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Που βρίσκεται και πάλι στην επίθεση. Φάουλ τώρα από τον Πασχαλή. Κίτρινη κάρτα. Ο Ιβάν με τον Τσιαντάκη κοντά στην μπάλα. Ο Στρατιλάτης έχει πάρει φόρα. Ο Τσιαντάκης και ο Λεγμπέλο. Αν κάποιος σουτάρει πάντως, αυτός ήταν ο Στρατιλάτης. Μάλλον, ο Τσιαντάκης τελικά. Συρτά, ο Ράντος δεν ευκαιριάζεται. Ένα ακόμα κόρνερ, το πέμπτο για τους γηπεδούχους. Ξανά η φάση με τον Νίκο Τσιαντάκη να σουτάρει. Στον Ολυμπιακό πάντως τόσα χρόνια που έπαιζε δεν επιχειρούσε συχνά πυκνά να σουτάρει φάουλ από μακρινή απόσταση. Το κόρνερ, η μπάλα πέρασε, ο Γιουσκόβιακ θα διώξει. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Μαρινάκης, Ίβιτς με τον Μητσόπουλο. Ο Σέρβος, ωραία για τον Γιουσκόβιακ. Από τον Καραταΐδη, σέντρα για τον Ίβιτς. Ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φάνηκε η κεφαλιά του Σέρβου. Ο Καρκαμάνης έτρεξε προς την πορεία της μπάλας εδώ. Ο Ηλία Ίβιτς. Ξανά βλέπουμε τη φάση. Από τον Κοφίδη στον Ιβάν. Ωραία η παλιά για τον Κοφίδη που μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα σούτ, μια σέντρα στο χέρι του Χατζίδη. Διαμαρτύρεται ο Κοφίδης, ο Μιτιούρης λέει κόρνερ. Κοιτάξτε και πάλι την φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα ο Σάββας Κοφίδης. Κοφίδης. Τσιαντάκης. Για τον Μιλόγεβιτς. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Σέρβος στη δεύτερη στο παιχνίδι. Η δεύτερη για τον Άρη και η δεύτερη που χάνει επίσης ο Μιλόγεβιτς. Κοιτάξτε και πάλι από την σέντρα του Νίκου Τσιαντάκη, η κεφαλιά του Μιλόγεβιτς, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ράντου. Ξανά η φάση. Ο Σκαρτάδος στο φάουλ. Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, εσείς βλέπετε τώρα μια προσπάθεια του Ίβιτς, στη πάσα του στον Χατζίδη. Ο Ίβιτς την σέντρα, δεν θα φτάσει μπάλα στον Καραπιάλη. Έκοψαν όπως όπως οι Αριανοί με τον Στρατιλάτη. Ο Τζάντζος για τον Δημητριάδη. Σέντρα του, ο Σέρβος κάνει το κοντρόλ. Τον γκρεμίζει ο Νταμπίζας. Έντονες οι διαμαρτυρίες από την πλευρά των οπαδών του Άρη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Πάγκο που φτάνει στη γραμμή του out. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Νικολάου? Έτσι ακριβώς είναι. Όλοι οι παίκτες αλλά και οι παράγοντες και ο Φυρός που βρίσκονται στον Πάγκο του Άρη εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι. Διαμαρτυρήθηκαν γιατί είδαν κάποιος να σμπρώχνει τον Μιλόγεβιτς. Είδατε προηγουμένως την φάση με τον Νταμπίζα και τον Μιλόγεβιτς που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλάθλων, αλλά και της τεχνικής ηγεσίας του Άρη. Εδώ ο Μάκης Τζάντζος. Φάουλ από τον Αμανατίδη, καθαρή παράβαση. Και έχουμε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή στον Γιώργο Αμανατίδη. Ξανά δέφαση. Ο Μάκης Τζάντζος αυτά τα έκανε μέχρι πέρσι, φορώντας την φανέλα της Ξάντης. Κίτρινο στον Γιώργο Αμανατίδη. Είναι ο τέταρτος προσφαιριστής του Ολυμπιακού που βλέπει κίτρινη κάρτα. Καραταΐδης, Αμανατίδης, Πασαλής, Ίβιτς.
οι ερυθρόλευκοι. Τρεις για τον Άρη, Μητσόπουλος, Κολτσίδας και Στρατιλάτης. Ο Ιβάν στο φάουλ αυτό. Μπαλά πέρασε. Ο Γκισκόβιακ, ο Μητσόπουλος. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Θεωρεί το μαρκάρισμα πάνω στον Πολωνό ο Μιντιούρης.